ήδη στην αρχή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, να χτίσουμε σε αυτό και μέσα από τις επιτυχίες. Μακάρι να έρθει και αυτή η νίκη σήμερα αυτής της ομάδας. Τελικά ο χρόνος άλλαξε. Πήγε στο 1 δευτερόλεπτο και 8 δέκατα. Έστω. Κάτι είναι και αυτό. 2 δέκατα λιγότερα για τους Πορτογάλους. Αλλά δεν πάβει να θέλουμε την άμυνά μας χωρίς φάουλ. Ναι, δεν θέλουμε φάουλ σίγουρα και δεν θέλουμε ανοιχτό σουτ οπωσδήποτε. Η αγωνία στο κατακόρυφο τα Κύπρος. Κύπρος ακούγεται παντού, σε όλο το γήπεδο, σε όλη την ελευθερία. Για τρεις σουτάρια, άστοχα. Τέλος. Η Κύπρος πήρε την νίκη. Μπράβο, 69-67. Η Κύπρος θα κατάφερε ένα παιχνίδι γεμάτο αγωνία, γεμάτο suspense αυτά τα τελευταία του λεπτά κυρίως. Η Κύπρος κατόρθωσε με την καλή της άμυνα που έπαιξε στο τελευταίο 2 δευτερόλεπτα να πάρει την πολύτιμη νίκη. Δώρο πήγαμε να τους κάνουμε, ευτυχώς δεν το πήρανε, δεν το δεχτήκανε. Εμείς κρατάμε την νίκη, έστω με ένα με δύο πόντους, να κρατήσουμε την νίκη. Και αυτό είναι σημαντικό για την επόμενη συνέχεια, έχουμε καλή ψυχολογία και να πάει στα επόμενα παιχνίδια να διεκδικήσουμε την πρόκλησή μας στα ευρωπαϊκά. Μεγάλη νίκη για την Κύπρο, 69-67, την Πορτογαλία θα κάνει την πρώτη της νίκη και ο κύριος Λίος Γαβρίλ εκεί περήχαρος, εκεί πανευτυχής, δέχεται τα συγχαρητήρια για, για αυτή την πρώτη νίκη και αυτός ως προπονητής. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια, μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια πραγματικά, μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη για την Κύπρο. 69-67, ο κόσμος καταχειροκροτεί την προσπάθεια των παιχτών μας. Βλέπουμε και την αγκαλιά που κάνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Λούις Δημητρίου. Λοιπόν, να πάμε σε ένα break με αυτές τις όμορφες στιγμές που βλέπουμε εδώ στο Ελευθερία και θα περάσουμε στην δημοσιογραφική σύσκεψη των προπονητών